κέρδη σου έχουν μειωθεί κατά 70%, προσπαθείς να κρατήσεις ζωντανή την επιχείρηση με νύχια και με δόντια και λες τι μπορώ να αφήσω στην άκρη, τι μπορώ να συνεχίσω. Δεν τα είπα όλα αυτά. Αυτό και αυτά δεν καλυφθήκαμε. Προσπαθούμε, θέλουμε. Συμπάσχω μαζί σας και δεν είναι υποκριτικό. Ακούστε, αν εγώ δεν ήμουν ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα πήγαινα δημιουργός του ΟΑΕΚΟ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 
Για μένα δεν ήταν ανέβρεση δουλειά και εσόδων, το οποίο 200. Δεν το λέω για άλλο λόγο, για να συμμεριστείτε τους λόγους για τους οποίους πήγα. Και αν δεν συνέπασχα και δεν υπέφερα με αυτή την κατάσταση, πολιτικά, οικονομικά, συναισθηματικά, με την αντιληφθώ ως άνθρωπος, γιατί ξέρω ότι τελειώνει η ζωή κάποια στιγμή για όλους, και θέλω να αφήσουμε ένα χνάρι πίσω μας καλό, δεν θα το κάνω. Γιατί αυτό που εισπράττω είναι φωνή, οργή και έχω μια κόρη 12 μηνών που αφήνω τώρα για να πάω. Μετά από εδώ Καζακοζάνη, αύριο Καστοριά, φεύγω το βράδυ να πάω Καβάλα, θα γυρίσω να πάω Φλόρινα για να γυρίσω στην Αθήνα. Δεν πληρώνουμε γι' αυτά. Είναι λάθος να το λέω και είναι αναξιοπρεπές να το λέω, αλλά για να συνεννοούμαστε, έχετε απέναντι σε έναν άνθρωπο και ανθρώπους γενικά που παλεύουν την ψυχή τους. Μήπως αλλάξει η κατάσταση και πιστεύω θα αλλάξει αν ο ίδιος ο λαός είχε μια άλλη στάση, όλοι οι άνθρωποι είχαν μια άλλη στάση, εμπιστοσύνης. Με κριτική αντίληψη, με φωνή δίπλα για το καλό όμως φωνή, όχι για το ανάποδο. Ναι, γιατί ακούγεται το ανάποδο. Να είστε σίγουρος ότι το 90% των επιχειρήσεων που ζούμε σήμερα ζουν εξαιτίας αυτής της ελπίδας. Ότι μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Να ξέρω ότι δεν έχουμε κλείσει. Θα το ξέρω. Ο αδερφός μου έχει κοσματοπολείο. Παράγει. Είναι κοσμηματοπολείο. Κάποτε. Τα λεφτά τα έχει έτσι. Λοιπόν, ξέρω. Έτσι. Στενάζουν όλοι. Εκεί ζούμε. Εμείς στη δουλειά είμαστε. Εγώ δικηγόρος, ζωολογός, δικηγόρος. Ζω την γειτονιά μου. Ζω που μπορώ. Ως παιδί, μέχρι και αυτά δούλευα κι εγώ. Παναλυτζής μου. Στον πατέρα μου το μαγαζί. Ξέρω τι σημαίνει. Να πω εγώ κάτι του κύριου διοικητή. Εσείς τι θεωρείτε πιο... είναι τέλος του μήνα και είναι κάποιος να πάει να δώσει 500 ευρώ στο δάνειο στην τράπεζα και 500 ευρώ στον ΟΑΕ, να σας πω. Εγώ θα έλεγα ότι καλύτερα να πάει να τα δώσει στον ΟΑΕ παρά να τα δώσει στο δάνειο. Θα πρέπει να υπάρχει και κάποια ανάλογη κίνηση, ρύθμιση και με τις τράπεζες, ας πούμε, να υπάρχει πιο χαλαρά επιτόκια ή να μπουν κάποια... Σε συνάρτηση γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, στο τέλος μαζεύει 2.000, θα πρέπει να δώσει πρώτα το ΤΕΒΕ, πρώτα την εφορία, πρώτα το ΙΚΑ και μετά τις τράπεζες. Όταν οι τράπεζες θα πιέζουν όμως να πληρωθούν οι τράπεζες, θα μείνει πίσω το ΤΕΒΕ, θα μείνει πίσω. Θα σας πω μερικές σχέσεις μου πάνω σε αυτά, αν έχει κάποιος άλλος να πει μια ερώτηση. Μια ερώτηση απλά να κάνω. Βασικά. Σχετικά με την λειτουργία της υπηρεσίας, η αίσθηση μου είναι. Γιατί είναι του ΟΑΕ. ΟΑΕ, ακριβώς. Υπάρχει μια οργάνωση. Θα σας τα πω. Λοιπόν, αυτό. Να σας τα πω. Θα σας πω πολλά. Γιατί το έχω ξεχάσει εγώ από το ΟΑΕ. Όχι, είναι σπατσί. Λοιπόν, κάτι ακόμα το οποίο θα ήθελα να απαντήσετε. Τα ξέρω, άστο, θα σας τα πω. Την περισσότερη ενστάσεις παίρνουμε φάξ από. Εμείς τους έζα καταλαβαίνουμε πολύ γρήγορα. Εγώ τα καταλαβαίνουμε πολύ γρήγορα γιατί τα αισθανόμαστε αμέσως γιατί είναι ανάγκες που δεν αποποιούμαστε. Άμα δεν θες να καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις ποτέ. Άμα θες να καταλαβαίνεις, καταλαβαίνεις αμέσως. Και πριν καλά-καλά μου πείτε όλα όσα μου λέτε, εγώ, κοιτάξτε, έκανα μια παρουσίαση στη Βουλή 10 μέρες μετά και μου λέγανε δημοσιογράφοι και νομιλωστοί, καλά ρε μαγάζα, πότε πρόλαβες να τα μάθεις. Δεν τα έμαθα. Άμα θες, δεν τα διάβασα. Τα νιώθω. Όλα αυτά τα νιώθω. Και πήγα εκεί. Τέλος πάντων. Και ξέρουν αυτοί που είναι στο κέντρο της κυβέρνησης τι γίνεται στον ΟΑΕ και γι' αυτό ο ΟΑΕ έχει 120.000 ρυθμίσεις όταν το ανώτατο όριο που βάζει ήταν 40.000. 40 λέγανε. Υπάρχει τίτλος. Γι' αυτό ξέρουν γιατί όταν μου λέγανε οι υπηρεσίες δεν γίνεται να κάνουμε ηλεκτρονική διαδικασία εμείς ως ΟΑΕ.
και πήγανε 23.000 και ρυθμίσανε. 23.000 άνθρωποι ρυθμίσανε μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα που φτιάξαμε μέσα σε 7 μέρες. Λέγανε δεν γίνεται. Απαγορεύεται. Και πράγματι απαγορεύεται. Δεν επιτρέπεται. Το κάναμε κόντρα στον νόμο. Και έτσι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα κάνουμε. Αλλά γενικά το κράτος πρέπει να αναδιοργανωθεί σχετικά με την κατάσταση. Να σας πω μερικά πράγματα λοιπόν. Έτσι, πολύ σύντομα. Η ηλεκτρονική και η μηχανογραφική οργάνωση του ΟΑΕ είναι απαραίτητη. Ξεκινάμε από αυτό. Και θα γίνει. Και θα γίνει από τούτη την χρονιά. Θέλω να δω για λόγους δυστυχώς γραφειοκρατικούς πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τον προϋπολογισμό για να εντάξει ο κονδύλια για αυτόν τον σκοπό. Η μηχανοργάνωση αυτή και η ηλεκτρονική οργάνωση του ΟΕ θα μας δώσει την ευκαιρία να μην βάζει κλειδί στο μαγαζί του επαγγελματίας να κλείνει το αυτό για να πάει να κάνει συναλλαγή με τον ΟΕ. Τέλος. Τέλος. Δεν πρέπει να πηγαίνει κανείς στον ΟΕ. Τα νησιά ειδικά πρέπει να κλείνουν, πιστεύω. Απολύσεις, δεν υπάρχουν προσωπικό στον ΟΕ. Όχι απολύσεις. Θα σας τα πω πολύ γρήγορα. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω μια κατάληψη στον ΟΕ. Θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Από κάποια άτομα που είχαν προσληφθεί με σύμβαση έργου για να κάνουν τη συνοποίηση των αρχείων και θέλω να τους προσλάβω. Με το αίτημα να μην γίνουν, να πω στις νομικές υπηρεσίες, να μην κάνουν τις εφέσεις ή να παραιτηθούν, όχι, να παραιτηθούν από τις εφέσεις που δεν γίνουν και να πάμε και να συμφωνήσουμε στο δικαστήριο ότι συμφωνούμε με την αγωγή. Όλα αυτά, φαντάζομαι κανείς το καταλαβαίνει στην κοινή λογική είναι, ότι θα ήταν... Όχι, και συγγνώμη, το κάνω. Όχι, δεν το κάνω. Αυτό λέω και εγώ. Δεν πρέπει να το κάνω. Εγώ το ξέρω. Δεν προσβληθούν άλλοι. Εγώ το ξέρω. Δεν προσβληθούν άλλοι. Για να κάνει την πολιτική, όλοι οι πολιτικοί. Ήστε να σας πω μερικά πράγματα. Ήστε να κάνει την πολιτική για τις θέσεις δικές μας. Αυτό κάνω τόσο χρόνια. Και οι υπολογιστές. Μα δεν τους προσλαμβάνω γιατί. Πρόσεχε. Το πράγμα μου έχει σχέση με το τι πρέπει να κάνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε ένα οργανισμό αποτελεσματικό για τους ασφαλισμένους. Βιώσιμο. Με τη δυνατότητα που θα έχει η ηλεκτρονική κοινωνική οργάνωση να δίνει την ευχαίρεια αυτή που είπε ο πρόεδρος, όλοι είπε 100 ευρώ, ρε φίλε. Άσε με να στο δώσω τον επόμενο μήνα. Σωστό. Αυτό το σύστημα θα μας δώσει αυτή τη δυνατότητα να το κάνουμε. Θα σας ενημερώσω κιόλας ότι προς το παρόν, επειδή μέχρι να φτιαχτεί όλο αυτό. Ερευνώ τη δυνατότητα και θα γίνει δυστυχώς για αυτούς που διαθέτουν ή μπορούν να έχουν πιστωτική κάρτα να μπορούν να καταβάλουν εισφορές και εταιρείες με πιστωτική κάρτα στις τράπεζες. Έτσι. Δηλαδή και τις δόσεις και τα χρέη, τα πηγές και μπορεί να κάνεις και άτοκες δόσεις. Αυτό μπορώ να κάνω τώρα. Ελπίζω να μην κατηγορηθώ για σύμπραξη με το τραπεζικό κεφάλαιο της χώρας. Όχι, αυτό δεν κατηγορείτε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ένας που γνωστέα του ΝΟΑΕ σίγουρα θα φτιάξει την τράπεζα. Το ξέρω. Η τράπεζα πριν του ΝΟΑΕ. Μα είπα ήδη, για αυτούς που μπορούν να έχουν πιστοτική κάρτα, ενώ όλα αυτά. Τι να κάνω, δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Το άλλο είναι να φτιάξουμε ένα σύστημα τέτοιο που θα μπορούμε να έχουμε ευελιξία στις εισπράξεις και θα μπορεί κάποιος να μην μπαίνει εκτός, έτσι. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχω και μια υποστήριξη κεφαλαιακή, ώστε στο τέλος του μήνα που πρέπει να έχω συντάξει να έχω τα λεφτά από την κυβέρνηση. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι, αλλά αν δεν πάτε το κατοστάρι από τα 6 εξαιτίας όταν δεν έχετε τα 6, αν ήσασταν στη θέση μου όλα αυτά... Πάρετε και τα 5. Ενώ 6 θα πάρετε τα 5. Είναι ένα περίπλοκο σύστημα. Σας βεβαιώνω. Αν είχα την ευκαιρία να συζητήσουμε και να σας αναλύσω, ήδη σας έχω πει κάποια στοιχεία για παράδειγμα. Πόσοι μπαίνουν, σταματούν να πληρώνουν όταν μπαίνουν στην τελευταία περίοδο των 12.400, 20.000, 25.000 ανόμαστε. Σταματάνε. Είναι διάφορα. Δηλαδή, άμα μπορεί να πεις, άμα το δώσεις την ευκαιρία, μπορεί να πληρώνεις μέχρι τα 1 τρίτο. Πάντως με τη μερική καταβολή, θέλω να πω ότι να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση τον λογαριασμό, ώστε να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Δηλαδή να το δούμε και αντίστροφα. Εμείς, σαν ελεύθεροι, συγγνώμη, σε άκουσα.
η σύνταγμα που λειτουργεί, αν οι υποχρεώσει ήταν 1000 ευρώ το μήνα και οι πελάτε σου φέρνουν 800, δεν θα έκλεισε την επιχείρηση. Δηλαδή να του δει. Δηλαδή, αυτό που λέμε τώρα, ρε. Αν το πούμε λίγο έτσι, θα φέρει ένα σουνουάρι. Λοιπόν, από εδώ πέρα φέρει έσοδα στο τέλο κάθε μήνα. Ακριβώ πρέπει να πληρωθούν οι συντάξει. Γιατί αν μία φορά δεν γίνει, μία, όχι δεύτερη, μία φορά δεν γίνει, καταραίει όλο το σύστημα. Το αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι. Επομένως, είπα, πρώτα αυτό μπορώ να κάνω και το κάνω. Γιατί εγώ υπάρχει κατάληψη, αλλά δουλεύω. Δεν χρειάζεται, δεν με εμποδίζει η κατάληψη να δουλεύω. Να κάνουμε τις τράπεζες και όσους έχουν ιστορική καθηγή και αυτοί. Αυτή τη διαφόρηση. Που σημαίνει, εγώ παίρνω τα λεφτά και αυτή είναι η συνεννόησή μου. Θα τα έχω πάρει την προηγούμενη τη καταβολή των συντάξεων για να έχω τα χρήματα να τα δώσω. Και θα υπάρχει ίσως μέχρι μια μέρα αυτή την αγορά. Μέχρι που παίρνει κάθε μήνα. Και να μπορώ να πάρω, θα είναι τελευταία στιγμή. Για να... Έτσι. Που τα παίρνω όλα και η τράπεζα μπορεί να τα πάρει μετά αργότερα από τι δόσει. Και το σύστημα αυτό που λέμε θα το κάνουμε με την ευχέρεια μόνη μα πια, χωρίς πιστοτική κάρτα για όσου δεν μπορούν να έχουν. Αφού θα έχουμε κάποιο μαξιλάρι οικονομικής επάρκειας του Δημοσίου Ταμείου να μπορεί να καλύψει. Γιατί, αν θα βάλουμε ένα ποσοστό, όλοι θα πηγαίνουν. Δεν υπάρχει ούτε κανείς να μην πει, ας το αφήσω λίγο μετά. Όχι, θα υπάρχουν κι άλλοι, εντάξει, δεν υπάρχει. Εντάξει, ένα ποσοστό δεν υπάρχει, αλλά ίσως να βάλουμε μια επιβάρυνση. Ναι. Μια κάποια επιβάρυνση για να... Να έχεις και ένα λόγο να... Έτσι, γιατί αλλιώς θα τα αφήνεις, ας πούμε. Τα σκεφτόμαστε αυτά. Οπότε θα μας δοθούν και ευελιξίες. Θα είναι μια μικρή επιβάρυνση. Ναι, επιβάρυνση, ναι. Έτσι δεν θα είναι. Ας πούμε ένα μήνυμα πρόστιμο που λέμε. Ναι, ένα μήνυμα πρόστιμο. Για να έχεις τουλάχιστον ένα λόγο να πας να πει ότι δεν ξέρεις, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρεις. Στον τύπο να δώσουμε ένα λόγο να ξέρω στις σύντομα στα γρεβενά. Τα τύπο να δώσουμε ένα λόγο. Θα δώσουμε ένα λόγο για μανιτάρι και να τα πούμε πιο καλά. Και αν πάνε καλά τα πράγματα, να κάνουμε μια διαγραφή και διοικητά. Μια διαγραφή του χρόνου. Του χρόνου. Αν πάνε καλά τα πράγματα, να κάνουμε μια διαγραφή. Έφυγε ο φίλος μου από τη ΓΕΣΕΒΕ. Είπα για το πάγωμα του κεφαλαίου. Τα ξέρω όλα αυτά, αλλά έφυγε και θα τα ακούσει. Έχω απαντήσει νομίζω σε όλα όσα έθεσε. Είσαι του εξουσιαστού, θα σημαίνει επαναφορά στα προηγούμενα όνια. Αυτή τη στιγμή δεν θα το δώσω να χαρτί, μια τι γίνεται. Καλύτερα τρεις όνια, τρεις άλλαξαν. Τώρα είναι τρεις στο 12ο. Έχει εσύ ήδη από τον Μάριο. Είναι ρύθμιση δικιά μου που την έβαλα μαζί με την παράδεση. Εγώ θα μείνω τρεις. Όλοι ηλικίες εκεί έχουν κάτι. Έλα, ναι, όσο είστε. Κάτσε κάτι άλλο να βλέπουμε. Και να έχουμε και δουλειά. Εγώ δεν θα πάω συνέξει ποτέ. Δεν το απαντάει κανένα σε αυτό το ηλικία. Σταμάτα ρε, εσύ είσαι ρε, ας τους μήνους που δεν είμαστε. Θα σας πάει και να σε καταστρέφει. Αυτή όλη εσύ να του κάνουν τέτοιο κύριο γύρω, μας κατέστρεψαν. Κάπου λίγο και του κουκουέ εδώ, τον αρχηγό. Κάποιος αν δεν κάνει ο Χρήστος, θα πρέπει να το κάνει. Εντάξει, είναι αυτά που βλέπουμε για το μέλλον. Ναι, εγώ δεν έχω αντίρρηση. Όλα αυτά τα πράγματα θα τα δούμε. Πρέπει ο οργανισμός να αναπτυχθεί με μια κάποια αυτοτέλεια. Σε κάποια σημεία, οι ενοποιήσεις που. Κύριε Διοικητά, αυτό που είπαμε για τις τράπεζες όμως πρέπει να προχωρήσουμε πρώτα. Είναι μια οπαλή κατάσταση. Είναι όλα συνάρτητα. Πρώτα είναι οι τράπεζες που δυσκολεύουν την επαγγελματία. Είναι οπαλή κατάσταση και πιστεύω να μην έχει πρόβλημα στην νομοτεχνική επεξεργασία, με την οποία προβλέπεται ότι οι καταβολές που γίνονται για ασφαλιστικούς οργανισμούς, συνολικά για όλους, είναι ακατάσχετη έναντι πάντων. Ακόμα και τη εφορία. Δεν μπορεί η εφορία να πάρει το ποσό που δίνεται σε τράπεζα για οποιαδήποτε φορέα. Και φυσικά μια τράπεζα. Έχει μπει η διάταξη αυτή, θα εισαχθεί τη Δευτέρα σε κοινοβουλευτική επεξεργασία. Οπότε αυτό αντιμετωπίζεται ως προς το ζήτημα της προτεραιότητας που οι τράπεζες πολλές φορές βάζουν τον εαυτό τους. Μετά είναι το θέμα των κόκκινων δανείων. Είναι αυτό το παράδειγμα που ξέρετε ότι ταλανίζουν τη διαδικασία της συνεννόησης με την. Ευχαριστούμε κύριε Διοικητά. Πραγματικά, ας πούμε έτσι, είναι ας πούμε...